δούμε στα γρήγορα τι ισχύει και τι είναι fake news. Αυτό που ισχύει είναι το εξής. Παραλάβαμε έναν προϋπολογισμό στην πρόνοια. Αυτό που λέμε πρόνοια, πρόνοια. Και δεν αλλάζει δυστυχώς. Εγώ είμαι Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά ο κόσμος ξέρει πρόνοια και καλώς το ξέρει. Παραλάβαμε έναν προϋπολογισμό στα 790 εκατομμύρια στο Υπουργείο. Ήδη σήμερα είναι στο 1.900. 1.900. 1.900. Μάλιστα. Και πέρσι, για μάλλον φέτος, προστέθηκε σε έναν κατατεθειμένο προϋπολογισμό του 1.600, προστέθηκαν φέτος, το 2018, άλλα 300 εκατομμύρια, διότι για να ξεκινήσω και από το ερώτημά σας, ένα τμήμα των αντιμέτρων έγινε μέτρο θετικό στην πρόνοια χωρίς να ανοίξει ρουθούνη. Πήραμε 40% αύξηση του προϋπολογισμού των οικογενειακών επιδομάτων και από 650 εκατομμύρια το πήγαμε 910 εκατομμύρια. Εννοείται χωρίς να υπάρχει κάποιο εμπόδιο από τους θεσμούς για την παροχή αυτή. Τώρα, να μην πιάσω και αυτή την κουβέντα, κύριε Σκάλκο, με την έννοια ότι τα εμπόδια ήταν διαρκή, παρόντα και πολύ πιεστικά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα να αποδεικνύεις με την κοινή λογική και με αριθμούς τι σκοπεύεις να κάνεις και για ποιο λόγο πρέπει να γίνει. Ωραία, πάμε στην ουσία. Είσαι και λίγο, πείσμονε πάνω σε αυτό, μπορεί και να γίνει. Από εκεί και πέρα. Αυτό το οποίο έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή είναι η προσπάθεια να φτάσουμε το 2020, για παράδειγμα, τον προϋπολογισμό μας στο 2% του ΑΕΠ, δηλαδή κοντά στα 3.600. 3.600 σημαίνει ότι υπολοιπόμαστε του μέσου όρου της Ευρώπης κατά 2% του ΑΕΠ. Παρ' όλα αυτά, θα είμαστε πίσω ακόμα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι κράτος πρόνοιας είχαμε στα χέρια μας. Τουλάχιστον το κομμάτι που λέγεται υποστήριξη των ασθενέστερων. Δεν μιλάω για την υγεία, δεν μιλάω για την παιδεία. Μιλάμε με αριθμούς και είπατε προηγουμένως για περίπου 2 δις, 1,9 δις, το κονδύλι για την πρόνοια. Αυτό το κονδύλι δεν πέφτει κατακόρυφα και δεν συνδέεται με την επιστροφή των αναδρομικών για τους εμπιστόλους. Σε καμία περίπτωση. Οπότε συρρυκνώνεται το ποσό. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Κατηγορηματικά δεν τίθεται το θέμα. Ναι. Προσπαθήσαμε όλα αυτά τα 3-4 χρόνια, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την υπόσχεση που έλεγε. Ξεκινάμε από τους ασθενέστερους και προσπαθούμε να καθολικοποιήσουμε τη στήριξη του πληθυσμού που έχει ανάγκη, πηγαίνοντας προς τα πάνω. Άρα το πρώτο μέλημά μας, αλληλεγγύης δεν έχει καμία σχέση με τα αναδρομικά. Απολύτως, καμία απολύτως. Υπάρχουν κάποιες φήμες Καμία απολύτως. Είναι αυτά τα περίεργα που κυκλοφορούν έτσι για να κυκλοφορούν. Και είπαμε λίγο νωρίτερα, κύριε Καρέλα, και περιμένουμε και από εσάς τώρα να μας το επιβεβαιώσετε ή να μας δώσετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για το κοινωνικό μέρισμα. Τι θα γίνει αυτό που νομίζω είναι τρίτη χρονιά, έτσι, πριν από τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, ποιοι θα το πάρουν, αν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Τέταρτη χρονιά. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Όχι, είχε δώσει και η προηγούμενη κυβέρνηση. Είχε δώσει και η προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά μπορούμε κάποια άλλη στιγμή και τώρα ακόμα να συγκρίνουμε την στόχευση. Να πάμε να δούμε λίγο τη συγκεκριμένη στόχευση εδώ, κύριε Γενικέ. Τι θα γίνει φέτος, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Ποιοι θα μπουν μέσα, αν θα είναι οι άνεργοι, αν θα είναι οι νέοι άνεργοι, γιατί πέρσι είχε δοθεί ένα ξεχωριστό επίδομα. Τι ακριβώς θα γίνει με το κοινωνικό μέρισμα. Να σας πω, δεν έχω αυτή τη στιγμή τίποτα να σας πω. Αλλά υπάρχουν πάντοτε δύο κομμάτια. Το ένα είναι ο περίφημος δημοσιονομικός χώρος πάνω από το 3,5%, το οποίο ήδη το οικονομικό επιτελείο το υπολόγιζε πριν κάποιο καιρό στα 750 εκατομμύρια και εξ αυτού εξήγηλε ο Πρωθυπουργός μία σειρά μέτρων. Τα οποία αυτά θα ενταχθούν, θα τα δούμε κανονικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Έτσι, μπράβο. Ναι. Ωραία. Και ένα τμήμα αυτών περιλαμβάνει ένα τμήμα των αντιμέτρων που είναι το επίδομα στέγασης. Γι' αυτό σας λέω, έρχονται μερικά πράγματα μπροστά χωρίς να χρειάζεται να κόψουμε συντάξεις. Άρα το επίδομα στέγασης μπαίνει από μεθαύριο. Έτσι, σιγά σιγά στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό κανονικά για να μείνει από τώρα εσαΐ και ελπίζουμε καμία κυβέρνηση από εδώ και πέρα να μην θελήσει να το αγγίξει. Και το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται με τη νέα χρονιά. Με τη νέα χρονιά, ακριβώς. Και πώς θα πληρώνεται αυτό, δηλαδή σε αναμήνα. Ναι, βέβαια, προφανώς. Κοιτάξτε, έχετε το παράδειγμα του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Έχετε το παράδειγμα του στρωσίματος των οικογενειακών επιδομάτων. Πολύ σύντομα, την άλλη, δηλαδή από την αρχή, ελπίζω από την αρχή του χρόνου, θα έχουμε το στρώσιμο της καταβολής των επιδομάτων για τους ΑΜΕΕ. Ναι, αυτό είναι το επίδομα στέγασης. Είναι σε διαστολή. Ο στόχος μας είναι ένας.
να ξέρουν οι άνθρωποι πότε τι παίρνουν. Ναι. Διότι είπατε... προγραμματίζουν τη ζωή τους με αυτό το πράγμα. Κύριε Καρέλα, μια και αναφερθήκατε στα ΑΜΕΑ, είναι πάρα πολλές οι διαμαρτυρίες που υπάρχουν, γιατί από ό,τι ξέρουμε αυτά δίνονται από τους Δήμους, σε ημερομηνίες που δεν είναι ποτέ καθορισμένες, γιατί έχει να κάνει και με την γραφειοκρατία του Δήμου και δεν ξέρω με τι άλλο. Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση. Όπως ξέρετε, όλα τα επιδόματα σιγά σιγά περνάνε στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που φτιάχτηκε για αυτό το σκοπό. Επομένως, αυτή τη στιγμή έχει τα οικογενειακά επιδόματα και κάποια επιδόματα για ανασφάλιση στους περίλικες. Από 1η 11 θα πάρει και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και από 1η 1 στην πραγματικότητα θα αρχίσει να πληρώνει και τα επιδόματα των ΑΜΕΑ. Αυτό σημαίνει φτιάξιμο του συστήματος και συγκεκριμένες ημερομηνίες. Το ΚΕΑ πια, ό,τι και να γίνει, 28 κάθε μηνός καταβάλλεται. Τα οικογενειακά επιδόματα καταβάλλονται μεταξύ 25 και 27. Ελπίζω να βρούμε και την ακριβή ημερομηνία. Έχει ένα τεχνικό πρόβλημα με τις τράπεζες εκεί. Ναι. Θα λυθεί και αυτό. Προχθές έγινε η προηγούμενη πληρωμή. 25 με 27 Νοεμβρίου είναι η επόμενη. Η επόμενη προγραμματίζεται. Πάντως είναι πολύ σημαντικό. Όλα αυτά μαζεύονται. Μαζεύονται. Θα μπουν και θα στρωθούν. Σύμφωνα με τη δική, με το δικό σας χαρακτηρισμό, συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ξέρουμε. Παράκληση. Επειδή το κουβεντιάζουμε με αρκετούς φίλους που μας παρακολουθούν και φίλες, όπως κάνει η ΑΔΕ, μια που βλέπουμε στο δέκτη μας το λογισμικό της ΑΔΕ, αν μπορείτε και εσείς, όπως η ΑΔΕ μας στέλνει μήνυμα, μας λέει έρχεται η ώρα της πληρωμής για να καταβάλουμε χρήματα, να πληρώσουμε, αν μπορείτε και εσείς να ενημερώνετε αυτομάτως ότι θα είναι δικαιούχοι και πότε θα λάβουν το. Επίδομα το συγκεκριμένο ή το ΚΕΑ ή οποιοδήποτε άλλο. Έχετε online σύνδεση για αυτό το πράγμα? Ναι. Μου δώσετε εξαιρετική ιδέα. Αντί να τρέχουμε τα δελτία τύπου και να κάνουμε και να ράνουμε. Ναι. Εξαιρετική ιδέα. Βεβαίως. Δεν πρέπει να είναι έτσι πολύ ένα αυτοματοποιημένο κράτος. Πολύ ευχαρίστω. Δηλαδή ο δικαιούχος εντοπίζεται από εσάς και ενημερώνεται αρμοδίως οπότε τι πρέπει να κάνει και πότε πρέπει να παραλάβει. Ή να πιστωθεί στο λογαριασμό. Αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους του ΚΕΑ εμείς. Mm-hmm. Ο όρος είναι να έχεις ένα κινητό τηλέφωνο ακόμα και αν δεν δικό σου. Σωστά. Στέλνουμε SMS. Ναι, γιατί περιμένουμε να κόσμος, μπορούμε να το επεκτείνουμε. Τα δελτία τύπου. Φοβάμαι μήπως κάποιοι συναδελφοί σας μείνουν χωρίς δουλειά. Όχι, μακάρι να γίνει αυτό, κύριε Γενικέ, διότι εδώ έχουμε φτάσει να κάνουμε ενημερωτικές εκπομπές για το πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις, για το ποιοι είναι, έχουν τα ηχέγγυα και τις προϋποθέσεις για να βγουν στις συντάξεις, που θα έπρεπε αυτό να είναι θέμα των ασφαλιστικών ταμείων του ΕΦΚΑ, εν προκειμένου. Mm-hmm. Το αντίστοιχο που κάνει η ΑΔΕ, ας το κάνετε κι εσείς, ούτως ώστε να είναι όλοι οι συμπολίτες μας ενημερωμένοι και να ξέρουν και. Τι είδατε, πρέπει να λάβουν ιδέες. Και πότε πρέπει να το λάβουν. Καλές ιδέες, καλές πρακτικές, βέβαια. Εντάξει, δεν είναι απλά πράγματα. Με συγχωρείτε, είναι μια και μιλάμε για το ΚΕΑ. Έχουμε εδώ πέρα ένα μήνυμα. Μία μάνα λέει με ένα παιδί, γιατί δεν μπορεί να πάρει το επίδομα ΚΕΑ. Έχει βεβαίωσει ότι είναι άστεγη, μηδέν εισόδημα. Μήπως είναι κάποια άλλη περίπτωση. Κάτι άλλο. Ναι, γι' αυτό. Θα έλεγα, γι' αυτό υπάρχει το δίκτυο των 240 κέντρων κοινότητας. Το κοντινότερό της να πάει, να τα πει ακριβώς. Έρχεται και να δώσει την απάντηση. Κατευθείαν ο υπάλληλος που είναι εκεί, ο οποίος είναι κοινωνικός λειτουργός συνήθως. Στα άρα... κέντρα δανειοληπτών, λέτε, ή όχι, τα κέντρα κοινότητας. Κέντρα κοινότητας. Τα οποία δίνουν πληροφορίες εφόλης της ύλης ό,τι αφορά τα προγράμματα που υπάρχουν στη χώρα για τη στήριξη των πάντων, όχι μόνο των ασθενών. Όπως επίσης υπάρχει πρόβλημα και έχουμε γίνει και εμείς αποδέκτες παραπώνων σχετικά με τις κατασχέσεις. Παρόλο που τα περισσότερα επιδόματα, τα προνοιακά, είναι ακατάσχετα. Και διαμαρτύρεται ο κόσμος ότι στους λογαριασμούς κατάσχονται επιδόματα. Ακόμα και επιδόματα. Βέβαια. Φοβάμαι ότι δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, μάλλον ελπίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Όταν βγαίνει ένας νόμος που λέει αυτό το επίδομα είναι ακατάσχετο, αυτό περνάει κατευθείαν στους μηχανισμούς των τραπεζών. Άρα συμβαίνουν δύο πράγματα. Ή ο μηχανισμός των τραπεζών κάτι δεν έκανε καλά για να ενημερώσει, για να ενημερώσει το σύστημά του, είτε, το οποίο είναι σύνηθες αυτό, υπάρχει το επίδομα το οποίο είναι ακατάσχετο σε ένα λογαριασμό και άρα δεν πειράζεται, αλλά από κάποια άλλη πηγή έρχεται ένα άλλο ποσό. Έχετε ένα άλλο ποσό και το οποίο το τραβάει η τράπεζα για να το κατασχέσει, επειδή έχει την εντολή κατάσχεσης. Μήπως συμβαίνει αυτό? Πάντως, ό,τι είναι ακατάσχετο, είναι ακατάσχετο τελεία. Αν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα, μιλάει μαζί μας, μιλάει με τις τράπεζες και αυτό επιλύεται αμέσως. Κύριε Καρέλα, δεν ξέρω τώρα βέβαια αυτό είναι τεχνικό το πρόβλημα και αν έχετε εσείς την απάντηση. Ακόμα και αν ο λογαριασμός δεν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος και μπαίνει μέσα ένα επίδομα. Εκεί. Το ακατάσχετο επίδομα είναι ακατάσχετο επίδομα. Αναφέρεται σαφώς στο νόμο. Δηλαδή δεν συμψηφίζεται, δεν κατάσχεται, δεν τροποποιείται, δεν. Ναι. Έχει μια σειρά δεν. Αυτά τα δεν περνάνε στα μηχανογραφικά των τραπεζών. Κύριε Γενικέ, ή θα έπρεπε να περνάνε. Μια ερώτηση από το φίλο μας τον Γιάννη που μας θέτει ένα συγκεκριμένο
ζήτημα. Το επίδομα κόφωσης το κόβουν όταν ο κοφός γίνει, συμπληρώσει τα 25 έτη. Και το ξαναδίνουν όταν συμπληρώσει τα 65. Γιατί γίνεται αυτό? Δεν υπάρχει μια αλλαγή ριζική στη ζωή του από 25 έως 65 για να μην λαμβάνει το επίδομα? Κοιτάξτε, υποθέτω, είναι μια παλιά ρύθμιση αυτή και υποθέτω ότι είχε τεθεί την εποχή της ευημερίας τουλάχιστον που έλεγε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κοφός, άρα ικανός για εργασία 100%. Mm-hmm. 100% μείον ναι. τα κομμάτια εκείνα τα οποία έχουν σχέση με την κόφωση. Επομένως μπορεί να βρει εργασία και άρα να μην τον κρατάμε σε ένα επίδομα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι ένα από τα ζητήματα, όχι νομίζω, ξέρω ότι αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που ήδη το συζητάμε. Ακριβώς για να μπορέσουμε να βρούμε μια καλή ρύθμιση για αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο να μας το διευκρινίσετε, γιατί προηγουμένως το ερώτημα για το κοινωνικό μέρισμα είπατε ότι δεν έχω να πω τίποτα. Αυτό τι σημαίνει? Έχω στην πραγματικότητα, είπα το ένα κομμάτι, ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος που είναι κρατικός προϋπολογισμός και πάει από μέρισμα. Τώρα μέχρι μετά. Να. Και υπάρχει το περίφημο υπερπλεώνασμα, η υπεραπόδοση. Αυτών των πραγμάτων. Είναι το διαβόητο υπερπλεώνασμα, κύριε Γενικέ. Δεν είναι διαβόητο, κύριε Σκάλκο. Διαβόητο. Όταν υπερφορολογούμε τον κόσμο, δεν είναι περίφημο. Ξέρετε. Ή όταν δεν πληρώνει το δημόσιο τις υποχρεώσεις. Ναι. Όλα αυτά νομίζω ότι έχουν εξηγηθεί κατά επανάληψη από το Οικονομικό Επιτελείο. Ναι. Θα μπορούσα να τα επαναλάβω. Να σας πω όμως. Δεν απευθύνομαι σε εσάς. Αλλού απευθύνομαι. Γιατί καμιά φορά όταν εξοραίζεται αυτή η εικόνα ξαφνικά, μας προκαλεί αίσθηση. Εφόσον υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να αποδοθεί και έχουμε ακόμα τρύπες μεγάλες στη στήριξη των ανθρώπων, το κοινωνικό μέρισμα είναι αποτέλεσμα αυτού του πράγματος που δεν μπορεί να επιστραφεί κάπου αλλού και το πηγαίνουμε λοιπόν για τη στήριξη αυτών που έχουν ανάγκη. Για παράδειγμα. Θυμάστε ότι την πρώτη χρονιά που το έδωσε αυτή η κυβέρνηση, στηρίξαμε τους συνταξιούχους ακριβώς επειδή υπήρχε το πρόβλημα του ΕΚΑΣ. Ναι. Πέρσι, για παράδειγμα, η απόφαση ήταν: ξεκινάω πόσοι είναι σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Δεν είναι λίγοι. Δεν είναι λίγοι. Δηλαδή, αυτή η καραμέλα, πώς το είπανε, κάπως το είπανε στην αντιπολίτευση, το φιλοδόρημα, mm-hmm. βοήθησε ανθρώπους να μην κατρακυλήσουν. Από τη γραμμή πάνω από τη φτώχεια στη γραμμή κάτω από τη φτώχεια. Ναι, εντάξει, η κριτική ήταν ότι ήταν FAPAX και δεν ήταν μια σταθερά για αυτούς τους ανθρώπους που είναι διαρκώς αυτό σε οποίο, αυτό το δύσκολο μονοπάτι. Κύριε Σκάλκο, νομίζω ότι πρέπει κάποτε σε αυτή τη χώρα να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Αυτό που δεν γίνεται κατανοητό είναι ότι όλα αυτά κερδίζονται βήμα-βήμα και με αίμα. Σωστά. Έτσι, δηλαδή κερδίζονται μέσα από ασκήσεις. Θάρρους και ασκήσεις επί χάρτου και μετά πάμε να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Άρα φέτος που προσανατολίζεται να το δώσετε. Ειλικρινά δεν έχω αυτή τη στιγμή εικόνα τι θα έπρεπε να κάνουμε. Πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα συμβεί. Ούτε ποιες ομάδες θα ενταχθούν μέσα. Όχι αυτή τη στιγμή. Ούτε αυτή τη στιγμή. Να μπορέσω να το πω. Μπορώ να πω όμως το εξής. Ότι όπως και πέρσι, όπως και πρόπερσι, θα κοιτάξουμε πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Αν πρέπει να δοθεί κάτι. Για να βοηθηθεί, για παράδειγμα, ο φορολογούμενος, είναι σίγουρο ότι η συζήτηση που θα γίνει θα είναι να βοηθηθεί ο φορολογούμενος. Αν έχετε ολοκληρώσει, απλά να σας μεταφέρω κάτι που ζητούν εδώ οι τηλεθεατές μας για το επίδομα των τρίτεκνων. Ο Θοδωρής. Τι θα γίνει, Πού έχει πει επανειλημμένα η κυρία Φωτίου, θα το ξαναδεί. Υπάρχει ένα θέμα στήριξης επάνω εκεί και είναι πιθανό στο 2019 πράγματι, φεύγοντας δηλαδή από την. Από τη στενότητα, να το πω έτσι, και έχοντας άλλους ορίζοντες, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σε αυτό. Πάντως, θα επαναλάβω. Είχαμε 800.000 οικογένειες στο οικογενειακό επίδομα. Και τρίτεκνους και πολυτεκνούς και τα πάντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 900.000. Αυτό που κάναμε με την αύξηση του προϋπολογισμού, το αντίμετρο που έγινε μέτρο πριν γίνει αντίμετρο, ευτυχώς, δηλαδή πριν κοπούν οι συντάξεις, αυτό το πράγμα έδωσε δυνατότητα σε 100.000 οικογένειες ακόμα. Και περίπου 120.000 παιδιά να πάρουν αυτό το επίδομα. Υπήρξε πράγματι ένα πρόβλημα. Με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, με οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι για λόγους ορίου, οικονομικού ορίου, εισοδηματικού ορίου κάποιων ομάδων τρίτεκνων και πολύτεκνων, πράγματι είδανε μείωση, στο επίδομά τους. Ναι, ευνοήθηκαν άλλες περιπτώσεις. Ακριβώς. Τα πρώτα και τα δεύτερα παιδιά. Και κάποιοι τρίτεκνοι οι οποίοι παίρναν λιγότερα ποσά παίρνουν μεγαλύτερα ποσά, αλλά κάποιοι πήραν λιγότερα. Mm-hmm. Αυτή δεν είναι παραπάνω, σας διαβεβαιώ, δεν είναι παραπάνω από 35 με 40 χιλιάδες συνολικά και ψάχνουμε πράγματι να βρούμε τρόπο, γιατί είναι ένα βοήθημα το οποίο κάπου σταμάτησε. Κύριε Γενικέ, να σας δεσμεύσουμε όταν θα έχετε την πρώτη πληροφόρηση για το πού θα κατευθυνθεί το κοινωνικό μέρισμα, να σας έχουμε κοντά μας.
γιατί και αφορά... να κάνουμε ανάλυση της συγκεκριμένης παροχής. Πέρσι είχε δοθεί σε περισσότερο από 3 εκατομμύρια 300.000 νοικοκυριά. Λοιπόν, 3 εκατομμύρια κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευθυνσεις. Να είστε καλά, Νίνα Κασιμάτη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Πάμε να δούμε φωτογραφίες. Να ξαναδώσουμε και να παρουσιάσουμε τα βιβλία των εκδόσεων Κλειδάριθμου που θα λάβουν αύριο.